Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο το οποίο τραβάω στο χιονισμένο Όσλο. Όμως ο λόγος για τον οποίο το τραβάω εδώ πέρα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστος, γιατί δυστυχώς μου έτυχε μια μεγάλη αναποδιά και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο πίσω είναι φανταστικό, είναι full χιονισμένο εδώ πέρα. Εγώ βρίσκομαι στο αεροδρόμιο, η μέρα είναι Παρασκευή, ο αγώνας έγινε την Κυριακή που πέρασε και εγώ υποτίθεται ότι έπρεπε να είχα φύγει χθες και σήμερα να βρισκόμουν στη Ρόδο. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε και βρίσκομαι εδώ στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, χθες είχαμε μία πτήση το πρωί, όπου από το Όσλο θα πηγαίναμε στον Πέργαμο και από τον Πέργαμο θα πηγαίναμε στην Ρόδο την επόμενη ημέρα. Πρακτικά δεν υπήρχε πτήση η οποία να ήταν από το Όσλο κατευθείαν στη Ρόδο, οπότε έπρεπε να κάνουμε μία στάση. Επομένως, ήταν έτσι η πτήση μας. Το αεροδρόμιο όμως δεν είναι ένα εδώ πέρα, αλλά είναι δύο. Εμείς δεν το ξέραμε, με αποτέλεσμα να πάμε στο λάθος αεροδρόμιο και όταν ήταν η ώρα για το check-in πήγαμε και ρωτήσαμε πού θα κάνουμε το check-in μας και τότε ο άνθρωπος που ήταν εκεί μας είπε ότι η πτήση μας δεν είναι για εκείνο το αεροδρόμιο αλλά είναι για το άλλο αεροδρόμιο, αυτό στο οποίο βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο απέχει 3 ώρες με το τρένο, οπότε πρακτικά χάσαμε την πτήση. Ναι. Πολύ ευχάριστο. Όπως καταλαβαίνετε, μου ήρθε τα μπλας. Εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ ακριβή χώρα. Οπότε δεν είναι και πολύ ευχάριστο το να έχεις κανονίσει να μείνεις συγκεκριμένες μέρες και να συμβαίνει κάτι και να πρέπει να μείνεις περισσότερες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, εδώ πέρα το νερό κάνει 5 ευρώ το μπουκαλάκι. Με έναν ελληνικό μισθό, εδώ πέρα τα βρίσκει κανείς σκούρα. Αυτό είναι κάτι που το ξέραμε, αλλά δεν ξέραμε ότι θα ξεμείνουμε εδώ πέρα και ότι θα μείνουμε χωρίς πτήση. Τέλος πάντων, μπήκαμε να ψάξουμε πτήση και εν τέλει καταλήξαμε σε μία πτήση 2 ημέρες μετά, δηλαδή αύριο, η οποία προφανώς μας πήγε ο Κούκος Αϊδόνη. Πόση γκαντεμιά να μου πεις τώρα, πολύ γκαντεμιά. Εκτός από αυτό έγιναν και κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα πρόοπτα, κάποιες άλλες ατυχίες πριν από τον αγώνα. Σε εκείνες τις ατυχίες τέλος πάντων μου έφυγαν αρκετά χρήματα. Ο αγώνας από μόνος του είναι κάτι που κοστίζει, πόσο μάλλον όταν γίνεται σε μία ακριβή χώρα, πόσο μάλλον όταν είσαι γκαντέμι σαν εμένα και σου κοστίζει ακόμη περισσότερο και σου κοστίζει τα διπλά και τα τριπλά χρήματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Σημασία έχει ότι δεν έγινε κάποιο κακό. Θέλω να πω ότι χάσαμε μία πτήση, αλλά με την υγεία μας είμαστε εδώ. Θα γυρίσουμε, θέλω να πιστεύω, στη Ρόδο αύριο, οπότε όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα στο θέμα του σημερινού βίντεο. Σας είχα αφήσει μία ιστορία στο Instagram. Αφήνω το προφίλ μου στο Instagram εδώ πέρα για να με ακολουθήσετε εάν θέλετε. Και σας ζήτησα να μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε σχετικά με τον αγώνα για να κάνουμε έτσι ένα Q&A προτού ανεβεί το vlog του αγώνα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ερώτηση νούμερο 1. Πόσα χρόνια το δούλευες? Εγώ κάνω προπόνηση από τα 13 μου, χωρίς να σημαίνει ότι κάνω bodybuilding από τα 13 μου. Από τα 13 έχω ξεκινήσει να προπονούμε με βάρη, όμως bodybuilding κάνω εδώ και 2 χρόνια και πρακτικά για τον αγώνα έχτιζα μυϊκό ιστό αυτά τα 2 χρόνια και ήμουνα σε προετοιμασία για 7 μήνες. Πώς αποφασίζεις σε ποια κατηγορία θα παίξεις? Είναι η figure, physique ή bodybuilding? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ, δηλαδή δεν είναι στο δικό μας χέρι, είναι καθαρά και μόνο στο πώς είναι φτιαγμένο το σώμα μας. Στο πώς ανταποκρίνεται και στις αναλογίες του, στο πού βάζει περισσότερο μυϊκό ιστό. Για παράδειγμα, στην κατηγορία των κοριτσιών που είναι στην bikini, εκεί πέρα θέλουμε να υπάρχει μια συμμετρία και να έχουμε ωραίους ώμους, μεγάλους γλουτούς αλλά πιο λεπτά τα πόδια. Γενικότερα είναι η κατηγορία με την λιγότερη μυϊκή μάζα. Στη συνέχεια έχουμε τη figure που έχει παραπάνω μυϊκό ιστό. Πάλι θέλουμε να έχουμε συμμετρία. Γενικώς η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικά κριτήρια. Το που ανήκει το σώμα σου όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το επιλέξεις εσύ. Για παράδειγμα, αν μια κοπέλα δεν μπορεί να βάλει πολύ μυϊκό ιστό, όσο και να της αρέσει η physique κατηγορία, δεν μπορεί να παίξει στη physique γιατί πολύ απλά το σώμα της δεν βάζει το μυϊκό ιστό που πρέπει. Μπορεί αυτή να προσπαθεί αλλά να ανταποκρίνεται διαφορετικά το σώμα της. Οπότε το πώς επιλέγεις την κατηγορία σου έχει να κάνει με το πώς είναι το σώμα σου. Για την bodybuilding, στην οποία έπαιξα εγώ, αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα συμμετρία, δεν θες να έχεις ένα ασύμμετρο σώμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και αρκετός μυϊκός ιστός, όσο πιο μεγάλος είναι κανείς, τόσο το καλύτερο, στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει κάνει πάρα πολύ κρύο και δεν φοράω τα γάντια μου και έχω ξεπαγιάσει τώρα. Θα λάβεις μέρος ξανά και πότε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι
ότι προτού καν παίξω τον πρώτο μου αγώνα, να πέσει η κάμερα από τον αέρα. Εντάξει, την έφτιαξα. Το τελευταίο πράγμα που θέλω τώρα είναι να πέσει η κάμερα. Θα την κρατάω. Προτού καν παίξω στον αγώνα, σκεφτόμουν πώς θα είναι η επόμενη προετοιμασία μου. Δηλαδή, ήμουν αποφασισμένη από πριν ότι αυτός ο αγώνας θα είναι ένας αγώνας. Πώς να το πω, ψυχρολουσία, το πρώτο βάφτισμα της σκηνής. Γι' αυτό τον λόγο έλεγα κιόλας ότι δεν πάω να πάρω κάποια θέση και ότι πάω να δω πώς είναι και να πάρω την εμπειρία. Ούτως ώστε την επόμενη φορά να μπορώ να πάω και να έχω έναν υψηλότερο στόχο. Στόχος να είναι το να είμαι ανταγωνιστική, το να ανεβώ ξανά στη σκηνή με ένα πολύ καλύτερο look. Όλα αυτά είναι στόχοι που έχω θέσει για τον επόμενό μου αγώνα. Οπότε, ναι, θέλω να ξαναπαίξω. Ήθελα και προτού παίξω την πρώτη φορά να υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Και τώρα, μετά από αυτήν την εμπειρία, μετά την εμπειρία του αγώνα, η οποία ήταν καταπληκτική, μου άρεσε πάρα πολύ, με μάγεψε ο αγώνας. Θέλω ακόμη περισσότερο να το κάνω αυτό και πραγματικά ανυπομονώ για το off-season να δώσω τα πάντα για να μεγαλώσω μυϊκά. Ένιωσα στην ανάγκη λόγω κούρασης να φας έστω και για ένα γεύμα παραπάνω από αυτό που ήταν στο πρόγραμμά σου. Πρακτικά, όταν βρίσκεσαι για πάρα πολύ καιρό σε πολύ χαμηλές θερμίδες και σε πολύ χαμηλό σωματικό λίπος, έχεις την ανάγκη για φαγητό συνεχώς. Το φαγητό είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό σου 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς καμία υπερβολή. Και το έχεις στο μυαλό σου ακόμη και αν προσπαθείς να το διώξεις. Και δεν το έχεις στο μυαλό σου επειδή απλά λιγουρεύεσαι, αλλά γιατί το σώμα σου κάθε λεπτό που περνάει σου δίνει σημάδια ότι έχει ανάγκη από ενέργεια. Ενέργεια την οποία δεν έχει λόγω της χαμηλής θερμιδικής πρόσληψης. Δεν έχεις ενέργεια να περπατήσεις, δεν έχεις καλή διάθεση, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Οπότε πρακτικά αυτή την ανάγκη δεν την είχα λόγω της κούρασης μόνο. Το σώμα μου μου μιλούσε και μου έλεγε ότι θέλει φαγητό. Και αυτό δεν συνέβη μόνο τις ημέρες του αγώνα, κοντά στον αγώνα. Αυτό συνέβη τους τελευταίους μήνες της προετοιμασίας, κυρίως τότε που το βάρος έτσι ήταν πιο χαμηλά. Ειδικά θα έλεγα τον τελευταίο μήνα. Εκεί τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα και εκεί τα καμπανάκια ήταν ακόμη περισσότερα. Πώς έβρισκες την ενέργεια να κάνεις τις προπονήσεις σου σε μεγάλο διατροφικό έλλειμμα? Πολύ ωραία ερώτηση. Αν ήμουν έτσι τόσο κατακρεουργημένη σωματικά, το μόνο που μπορούσα να κάνω για να πάει καλά η προπόνηση ήταν το να μπουστάρω την ψυχολογία μου. Όταν πήγαινα στο γυμναστήριο με λίγη ενέργεια αλλά με καλή ψυχολογία, η προπόνηση κάπως έβγαινε. Όταν όμως η ψυχολογία μου δεν ήταν καλή, όσο και να προσπαθούσα να τη φτιάξω, αν δεν φτιαχνότανε, η προπόνηση δεν πήγαινε καλά. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Όταν είσαι σε τόσο χαμηλό φαγητό και όταν είσαι τόσο βαθιά στην προετοιμασία, δεν έχεις την απέτηση οι προπονήσεις σου να είναι προοδευτικές. Το μόνο που θες είναι οι προπονήσεις σου να είναι τέτοιες, ώστε να διατηρήσεις τα φορτία που έκανες και πριν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μειώσεις στα φορτία, αλλά θέλεις να είναι μικρές αυτές οι μειώσεις. Και οι μειώσεις αυτές υπάρχουν λόγω της χαμηλής ενέργειας. Οπότε πρακτικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να μπουστάρω την ψυχολογία μου και να πω για να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Υπήρχαν μέρες που δεν είχα καμία διάθεση να πω για προπόνηση, γιατί πολύ απλά δεν είχα κουράγιο, δεν είχα ενέργεια. Αλλά το μόνο που έκανα ήταν απλά να πηγαίνω και να κάνω αυτό που πρέπει. Ήταν εύκολο να ψωνίσεις για τα φαγητά σου και να βρεις αυτά που ήθελες σε ξένη χώρα? Εγώ τα γεύματά μου, όλα μου τα γεύματα, αυτά που θα έτρωγα μέχρι και την ημέρα του αγώνα, τα είχα ετοιμάσει από την Ελλάδα. Δεν ήθελα να αφήσω τίποτα στην τύχη, γιατί όλα έπρεπε να είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα γραμμάρια, οι μάρκες, τα πάντα, οι ώρες που θα κάνω τα γεύματά μου. Και επειδή δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω εδώ πέρα στην Νορβηγία, ήθελα να είμαι σίγουρη ότι τα φαγητά μου τα έχω. Και ευτυχώς που το έκανα αυτό, γιατί εάν δεν το είχα κάνει, θα είχα σοβαρό θέμα με τα φαγητά μου. Λόγω των ατυχιών που σας είπα ότι μου συνέβησαν. Δεν θα πω τώρα τι ατυχίες ήταν αυτές, γιατί θα τις δείξω στο vlog. Αλλά ναι, το καλό είναι ότι είχα έτοιμα τα φαγητά μου. Τι σκεφτόσουν πριν ανέβεις στη σκηνή και τι όταν ήσουν μπροστά στους κριτές? Προτού ανέβω στη σκηνή, πραγματικά αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι πρέπει να ανεβώ και να έχω αυτοπεποίθηση. Αυτό που έκανα, που σκέφτηκα προτού ανεβώ, ήταν το πόσο δύσκολα
πέρασα στην προετοιμασία, τις στιγμές της πείνας, τις στιγμές που δεν είχα ενέργεια, το τι θυσίες έκανα για να καταφέρω να είμαι πάνω στη σκηνή, όλη την ταλαιπωρία που πέρασα. Γενικότερα σκεφτόμουν όλα όσα έχω κάνει για να καταφέρω να είμαι εκεί πέρα και σκεφτόμουν ότι εκείνη ήταν η στιγμή που έπρεπε να δείξω όλη μου τη δουλειά. Και για να φανεί όλη μου η δουλειά έπρεπε να διαχειριστώ το άγχος μου. Πρακτικά σκεφτόμουν αυτό, ότι πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση. Τι έφαγες μετά τον αγώνα? Η αλήθεια είναι ότι μετά τον αγώνα με ενδιέφερε πάρα πολύ να φάω ταχίνι, αλλά πραγματικά καταβρόχθησα ό,τι βρήκα μπροστά μου και αυτό που βρήκα μπροστά μου ήταν ένα κρουασάν, ένα ντόνατς, κάτι κέικ, κάτι πατατάκια, ριζογκοφρέτες. Έφαγα πάρα πολλά πράγματα. Άμα κάτσω τώρα να τα κατονομάσω, θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα. Αλλά τα πρώτα πράγματα που έφαγα ήταν αυτά. Κρουασάν, ντόνατς και κάτι κέικ. Επειδή αυτά βρήκα μπροστά μου. Έφαγες κάτι πριν τον αγώνα? Ναι, δεν ανέβηκα πάνω στη σκηνή νηστική. Αλλά δεν θα σας πω αναλυτικά τι έφαγα, γιατί αυτά θα τα δείξω στο vlog. Τα χαμηλότερα μάκρος που έχει στάσει ποτέ ήταν οι 1160 θερμίδες με 60 γραμμάρια υδατάνθρακα, 40 γραμμάρια λιπαρών και 140 γραμμάρια πρωτεΐνης. Πιστεύω ότι σε επόμενη προετοιμασία ίσως χρειαστεί να κατεβώ και πιο χαμηλά σε μακροθρεπτικά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί είχα ζοριστεί πάρα πολύ, κυρίως ψυχικά, γιατί ήταν όλη η κούραση, ήταν το τέλος, ήταν ακόμη πιο λίγο το φαγητό. Αν σκεφτεί και κανείς ότι ένα ψωμάκι, 100 γραμμάρια ψωμιού έχουν περίπου 40 γραμμάρια υδατάνθρακα, μπορεί να καταλάβει πόσο λίγο είναι το να τρως 60 γραμμάρια υδατάνθρακα όλη μέρα. Εντάξει, ήταν δύσκολο, αλλά αυτή είναι η προετοιμασία. Είναι δύσκολη και πάρα πολύ ευχάριστη ταυτόχρονα. Απλά συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει χρηματικό έπαθλο? Δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλο. Είχες άγχος όταν ανέβηκες στη σκηνή? Ναι, φυσικά και είχα άγχος. Είχα άγχος, αλλά προσπαθούσα να το κοντρολάρω, γιατί πρακτικά σκεφτόμουν ότι τώρα ήταν η στιγμή μου και ότι πραγματικά πρέπει να το διαχειριστώ το άγχος και ότι η διαχείριση του άγχους ήταν ένα μέρος της διαδικασίας. Αν άφηνα το άγχος να με καταβάλει, θα χανόταν όλη η δουλειά που είχα κάνει τόσο καιρό και θεώρησα ότι ήταν πολύ κρίμα. Οπότε, παρά το άγχος μου, έτσι πίεσα λίγο τον εαυτό μου να διαχειριστεί όσο πιο καλά μπορούσα, τέλος πάντων. Δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση, ήσουν πανέμορφη, περιμένω εδώ το vlog. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Περιμένω πώς και πώς να δω το vlog και το λέω αυτό πραγματικά, γιατί δεν θα κάνω εγώ το edit, θα το δώσω να το κάνει ο Κωνσταντίνος, ο αδερφός μου, ο οποίος κάνει εξαιρετικό edit και πραγματικά ανυπομονώ να δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!